Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα πάμε πίστα για πρώτη φορά με αυτό το ποδήλατο, να δούμε πώς θα τα πάω. Γενικά έχω να κάνω πολύ καιρό σχετικά. Έχω να κάνω καμιά μια μισή εβδομάδα περίπου και εντάξει. Και ειδικά με full suspension ποδήλατο, πολύ παραπάνω. Και εντάξει, πάμε να δούμε. Να δούμε και πώς πάει και το ποδήλατο κιόλας μέσα εκεί. Το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι βασικά το τραβάω του πορτού καν ξεκινήσω το Urban Freeride 4, ώστε με λίγα λόγια είναι κάπως παλιό, κάπως για σας βασικά που το βλέπετε τώρα. Πάμε ξανά, είναι easy και μετά θα να πάω downhill. Είναι φουλ άνετο ρε. Είναι φουλ άνετο. Βέβαια το μόνο διαφορετικό που νιώθω μέσα είναι ότι έχει πιο μεγάλο τιμόνι και είναι λίγο περίεργο. Μόνο αυτό κυρίως, αλλά οι αναρτήσεις αυτά που είναι πιο μεγάλες είναι φουλ προ. Πάμε downhill. Δείτε και μία το ποδήλατο. Λοιπόν, περιμένετε. Να το. Από μπροστά, από την GoPro, θα είναι κάπως διαφορετικό πιστεύω. Πάμε μια ακόμη φορά σικλάιν. Έλα, έλα, έλα. Ω, θα πέσω. Έκανα ατομάρα. Το τιμόνι μου ανάμεσα στο C-Line, εκεί πέρα που στενεύει το δρομάκι και τις δυο φορές κοπανάει το χέρι μου πάνω σε ένα κλαδίρα. Ωραία, πάμε. Πάμε normal. Λοιπόν, αεροπλάνο. Ωραία, ωραία σύννεφα, ε. Τι, δες το πως είναι. Φάση έχω. Φτά. Και περνάει και τα... Και περνάει και τα αεροπλάνο. Και μαζί με το πράσινο. Είναι φουλ τέλειο. Τώρα παίρνει μπέρμ, το βλέπεις που στρίβει. Πατάει τώρα πάνω στο μπέρμ το αεροπλάνο. Βλέπεις που στρίβει. Ναι. Φοβάται να πλαγιάσει κι άλλο. Και δρομάκι να δω άμα θα κάνω και το step up. Βασικά θα το κάνω, απλά επειδή θέλω να δω λίγο τη στροφή. Έχω πολύ καιρό να το κάνω, αλλά δεν νομίζω να είναι πρόβλημα τώρα αυτό. Να το step up. Βέβαια δεν έχει τελειώσει, άμα δεν τα είναι και εγώ κάτι wow. Θέλει λίγο φτιάξουμε ακόμα, αλλά πάμε να κατεβούμε αυτό. Να δω και πως είναι λίγο εδώ. Okay. Wow. Και έφυγα. Και πρέπει να κατεβάσω και λίγο rebound. Ένα. Δύο. Γλιστράει λίγο το χώμα παντού εδώ. Ωραία. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε. Να δείτε και λίγο πως είναι με αυτό το ποδήλατο στην πίστα γενικώς. Εγώ το νιώσα πολύ διαφορετικά
και καλύτερα. Απλά επειδή έχω να κάνω πολύ καιρό με full suspension, κάποια στιγμή φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά εντάξει, οκ, δεν πειράζει αυτά. Γεια σας.